και φίλες μου, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι. Αυτό το κανάλι το οποίο έχει πάει για φούντο. Δεν ξέρω τι θα το κάνω. Ανεβάζω πλέον πάρα πολύ σπάνια. Ελπίζω να αλλάξει κάποια στιγμή αυτό το σκηνικό. Οπότε δεν θα πω πολλά πράγματα. Δεν θέλω να κάνω μεγάλη εισαγωγή. Θέλω να πω μόνο ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους έχετε παραμείνει εγγεγραμμένοι σε αυτό εδώ το κανάλι. Το εκτιμώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόησή σας. Επίσης, μη σας ξεγελάει σε καμία περίπτωση αυτό που φοράω. Από κάτω φοράω πιτζάμα και τερλικάκια όμορφα, περιποιημένα όπως κάθε σωστή νοικοκυρά έχει στη συλλογή της. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με τα αγαπημένα. Μπορεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα να μην είμαι καθόλου ενεργή στο YouTube και τελευταία ούτε και στο Instagram. Παρ' όλα αυτά έχω δοκιμάσει αρκετά πράγματα. Τα περισσότερα που έχω να σας δείξω, παιδιά, είναι παλέτες. Κάτι το οποίο δεν κάνω πάρα πολύ συχνά στο κανάλι. Παρόλο που η πλειοψηφία των πραγμάτων που έχω είναι παλέτες. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα πιάσω στα χέρια μου και το οποίο έχω υπερλατρέψει, όπως επίσης και όλη τη σειρά, απλά έχω τώρα το συγκεκριμένο εδώ πέρα για να μην τα φέρνω όλα, είναι παιδιά από Wabi, τα πρώην Ομόρφια για όσους δεν το γνωρίζουν, έχει γίνει ένα rebrand σε αυτή την εταιρεία. Η Wabi λοιπόν έχει κυκλοφορήσει μια πολύ μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα περιποίησης. Έχει body shower, body scrub, body lotion και body butter σε διάφορες υπέροχες μυρωδιές και γεύσεις. Μυρωδιές βασικά, όχι γεύσεις. Όταν λοιπόν είχα πάει στο κατάστημα, είχα διαλέξει εγώ το Salty Caramel Lovers, το οποίο, παιδιά, μυρίζει ακριβώς έτσι όπως το αναφέρει. Θα σταματήσω να κουνιέμαι, συγγνώμη. Είναι ακριβώς έτσι όπως το αναφέρει. Πρόκειται για μια αλατισμένη καραμέλα. Έχει μια πικρή γεύση, πικρόγλυκη γεύση καραμέλας. Είναι θεϊκό προϊόν. Μυρίζει τόσο όμορφα. Είναι, παιδιά, θεϊκό. Και σαν άρωμα και σαν υφή στο δέρμα και κρατάει μυρωδιά τόσο πολύ. Συνήθως εγώ το μπάνιο μου το κάνω βράδυ και όταν ξυπνάω, παιδιά, το πρωί μοσχομυρίζουν τα πάντα. Σεντόνια, μαξιλαρωθήκες, τα ρούχα μου, μυρίζει τόσο όμορφο το σώμα μου και είναι, παιδιά, ένα προϊόν το οποίο πραγματικά του βάζω 10 στα 10. Περνάω στο επόμενο προϊόν, το οποίο είναι μια σχετικά πρόσφατη μου αγορά. Και είναι, παιδιά, από Catrice το High Glow Mineral Highlighting Powder. Είναι αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο είναι σε μια τεράστια ποσότητα. Και είναι, παιδιά, ένα highlighter. Αυτό ακριβώς που επιδιώκω στο μακιγιάζ μου, αφού βάλω το foundation, να μου αφήσει μια glow from within λάμψη. Τα χέρια μου δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση γιατί έχει φουντώσει η ψωρίασή μου, αλλά θα προσπαθήσω τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο, με κάποιο τρόπο να σας το δείξω. Είναι αυτό εδώ πέρα. Γυαλίζει λοιπόν φυσικά, δεν έχει ίχνος shimmer glitter μέσα, οπότε αφήνει αυτό το αποτέλεσμα το πιο έτσι ενυδατικό, μια πάρα μα πάρα πολύ επίσης σωστή απόχρωση παστέλ σαμπανιζέ, ιδανική για ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες και είμαι βέβαιη 100% σίγουρη ότι αν την πάρει κάποια κοπέλα που έχει πιο σταρένια επιδερμίδα, πιο σκουρόχρωμη, θα τη είναι μπαμ καραμπαμ προϊόν. Θα τολμήσω να πω ότι είναι από τα καλύτερα highlighters που έχω στη συλλογή μου. Και περνάω στο τελευταίο προϊόν, το οποίο δεν είναι παλέτα. Και πρόκειται, παιδιά, για ένα eyeliner, το οποίο μου έχει λύσει τα χέρια ως μια τρομερά άχρηστη στο eyeliner. Θέλω να σας πω ότι μου έχει κάνει τη ζωή πάρα πολύ εύκολη. Και είναι, παιδιά, το Mini Super Liner Long Lasting Pen Eyeliner από την εταιρεία Wabi. Και αυτό, λοιπόν, η μύτη του είναι έτσι, δεν είναι πάρα πολύ μακρόστενη, που σημαίνει ότι μπορεί να σε φοβήσει αρχικά, γιατί όσο πιο κοντή είναι, τόσο πιο περισσότερο κόπο υποθέτεις ότι θα κάνεις για να κάνεις το eyeliner σου. Δεν ξέρω τι παίζει με το συγκεκριμένο, είναι το πρώτο τόσο μικρό σε μέγεθος βουρτσάκι, τέλος πάντων, το οποίο με έχει βολέψει. Κάνει απίστευτα λεπτές γραμμές. Έχει μια πολύ ωραία διάρκεια, απόδοση, δηλαδή γλιστράει πάνω στο μάτι, δεν αφήνει κενά, δεν αφήνει κομμάτια. Άμα κάνεις βλακεία μπορείς πάρα πολύ εύκολα να το αποσπάσεις με λίγο πινελάκι και μισελ νερό, ούτως ώστε να κάνεις τα τελειώματα, χωρίς να μετακινηθεί ιδιαίτερα. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι αρκετά σταθερό. Αν ψάχνεις ένα οικονομικό eyeliner και θέλεις έτσι να ξεκινήσεις τα πρώτα βήματα να πειραματιστείς με το eyeliner σου, πιστεύω ότι αυτό εδώ πέρα είναι μία από τις πολύ καλές επιλογές που μπορώ να σου προτείνω. Και τώρα θα περάσω σε παλέτες. Η πρώτη που έχω να μοιραστώ μαζί σου είναι από την W7. Είναι αυτή η μικρούτσικη αλλά θαυματουργή παλέτα Fluorescent and Fabulous Pressed Pigments. Και η συγκεκριμένη είναι στην απόχρωση, στον κωδικό τέλος πάντων, Outrageous Orange. Η απόδοσή τους είναι εξωπραγματική.
Την πρώτη φορά που έκανα το μακιγιάζ μου με αυτή την παλέτα δεν πίστευα στα μάτια μου. Κυριολεκτικά. Τη χρησιμοποίησα σε προηγούμενο μου βίντεο και είδατε λίγο πάνω κάτω την απόδοσή της. Έχω να σας πω ότι είναι πραγματικά μια πάρα πολύ έντονη παλέτα. Πολύ πολύ ιδιαίτερα τα χρώματά της βέβαια. Δηλαδή δεν είναι και το καθημερινό σου μακιγιάζ. Αλλά αν θέλεις έτσι μια ιδιαίτερα πολύ έντονη παλέτα με πολύ έντονα χρώματα, θα συνεχίσω στο αντίστοιχο κλίμα των πολύχρωμων παλετών και θα περάσω στην εταιρεία London Copyright, την οποία βρίσκεται αποκλειστικά στο Modo Cosmetico, και θα αναφερθώ στην παλέτα Playhouse. Αρχικά θέλω να δεις λίγο τις αποχρώσεις, θέλω να κλάψω σε εμπειρική στάση. Είναι όλες μία και μία, έχει τρομερό, βασικά αυτό το χρώμα, το λευκό, αυτό εδώ, με έκανε αρχικά να την αγοράσω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Βέβαια έχω ήδη πάρα πολύ έντονο highlighter και τώρα θα λάμψω σαν να μην υπάρχει αύριο. Είναι ό,τι πιο έντονο σε λευκό έχω δει στη ζωή μου. Επίσης δοκίμασα και το mauve, θέλω να κλάψω με την απόδοσή του. Δες λίγο. Αυτό εδώ πέρα το γοργονέ, τι να σου λέω, ακόμα και τα μάτι, δηλαδή αυτό το κόκκινο και το πορτοκαλί, και το κίτρινο, είναι παιδιά όλα, γράφουν τόσο τέλεια, τόσο όμορφα, τόσο αβίαστα. Δεν θα ζοριστείς καθόλου με αυτή την παλέτα να βγάλεις ένα πάρα πολύ ωραίο μακιγιάζ, πολύ ωραίο blending, ωραία απόδοση, δεν διέκρινα fallout σε όσες αποχρώσεις έχω δοκιμάσει. Και επίσης είναι μια παλέτα που έχει πραγματικά ιδιαίτερα χρώματα. Το Romery παλέτα, όπως επίσης και η επόμενη που είναι πάλι από London Copyright, αν την έχω ξαναχρησιμοποιήσει σε βίντεο αγαπημένων ή γενικά, ζητώ συγγνώμη αλλά δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, όμως άμα την έχω ξαναχρησιμοποιήσει σημαίνει ότι λέω αλήθεια. Είναι αυτή τη φορά η Opera. Είναι ο παράδεισος των γήινων αποχρώσεων. Βασικά, αν έκανα νηφικά μακιγιάζ, θα χρησιμοποιούσα αυτή την παλέτα. Έχει μέσα rose, έχει μέσα πάρα πολύ γλυκούς τόνους, έχει θερμά ψυχρά, πάρα πολύ έντονα shimmers. Σε παρακαλώ. Έχει πάρα πολύ ωραία shimmers. Έχει καφέ, έχει αυτό το μεταβατικό, το υπέροχο χρώμα με το οποίο μπορείς να κάνεις ό,τι μετάβαση θέλεις στο μάτι σου και να χρησιμοποιήσεις μετά άλλη παλέτα για άλλη χρωματική γκάμα τέλος πάντων. Είναι όνειρο αν αγαπάς τις γήινες αποχρώσεις, αλλά θέλεις να είναι λίγο πιο glam, nude glam μακιγιάζ. Τρομερή παλέτα και έχω μια κάλτσα για να σβήνω τις σκιές. Τώρα θα περάσω σε μια τίτανο μέγιστο, τεράστια παλέτα, είναι αυτή εδώ. Είναι το πιο πρόσφατο μου απόκτημα και είναι παιδιά από μια εξίσου έτσι άγνωστη σχετικά εταιρεία, δηλαδή εγώ δεν την ήξερα πριν τη φέρει το Modo Cosmetico. Η παλέτα ονομάζεται Melanie Fantasy Eyeshadow Palette και πρόκειται για μια εταιρεία η οποία απευθύνεται σε μαύρο κοινό, δηλαδή σε ανθρώπους που έχουν μαυρυδερή επιδερμίδα. Γι' αυτό και τα χρώματα τα οποία περιέχει η συγκεκριμένη παλέτα είναι και πολύ έντονα σε απόδοση, γράφουνε τρομερά πολύ έντονα. Κλαίω. Κλαίω, ξεκάθαρα. Ουσιαστικά μιμείται την Juvia's Place. Και εδώ είναι ορισμένα swatches. Και τα pans είναι τεράστια, δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ να σου τελειώσουν. Προχωράω παρακάτω. Έχω 4 παλέτες οι οποίες έχουν τις ίδιες αποχρώσεις. Είναι το ίδιο dupe όλες, η ίδια αντιγραφή της παλέτας της γνωστής της Huda Beauty, την Nude, δεν θυμάμαι και πώς τη λένε. Θα καταλάβετε αμέσως μόλις δείτε μία από αυτές. Αυτό. Λοιπόν, οι παλέτες που έχω που είναι αντιγραφή αυτής της πρωτότυπης της Huda είναι η Rose Maniac Shades of Blossom της εταιρείας Wycon, είναι αυτή εδώ που μόλις σας έδειξα. Είναι η Invite Only της Technique, Sunrise Impressionism από Focalur και η Social Light παλέτα της W7, η οποία είναι αυτή. Όλες λοιπόν έχουν τις ίδιες αποχρώσεις, θα μου πεις πας καλά, γιατί έχεις 4 παλέτες οι οποίες έχουν ίδιες αποχρώσεις. Η παλέτα της Wycon και της Focalur είναι από PR. Τις υπόλοιπες δεν τις έχω αγοράσει και αυτό γιατί θα ξεκινήσω με αυτήν εδώ. Ξεκίνησα πρώτα με αυτήν, η οποία ήταν μια σκέτη απογοήτευση και είναι και το μοναδικό προϊόν το οποίο θα μπει στα μη αγαπημένα μου. Πρόκειται λοιπόν για την παλέτα Social Light της W7, η οποία είναι ίσως από τις πιο χάλια παλέτες που έχω στη συλλογή μου.
Νομίζω ότι τώρα τι να σας πω για αυτή την παλέτα. Έκανα φιλότιμες προσπάθειες να με βολέψει, αλλά δυστυχώς δεν τα πήγαμε πολύ καλά. Τα ματ χρώματα της είναι αρκετά σκληρά, δεν κάνουν μπαλώματα, δεν έχουν καλή απόδοση, δεν έχουν γενικά πολύ ωραίο στρώσιμο, μπλεντάρισμα κτλ. Τα δε γκλιτερά, τα πέφτουν κομμάτια. Ξέρω ότι μου είπατε σε βίντεο που την είχα χρησιμοποιήσει ότι θα χρειαζόταν να φορέσω μια κόλλα για γκλίτερ τέλος πάντων, αλλά υποθέτω ότι ο σκοπός αυτής της παλέτας είναι να μην χρησιμοποιηθεί κόλλα. Όπως και να έχει, αλήθεια δεν δοκίμασα τα γκλίτερ με την κόλλα για να σας πω αν έτσι δεν έπεφταν κομματάκια. Δεν μπήκα στο κόπο γιατί κουράζομαι σε αυτή τη τιμή και με τόσες παλέτες που έχω να εντρυφήσω τόσο πολύ και να παλέψω, να πασχίσω από τη στιγμή κιόλας που οι υπόλοιπες τρεις που έχω να σας μιλήσω για αυτές είναι πολύ καλύτερες. Οπότε αυτή, ό,τι χειρότερο, δεν θα την πρότεινα να την πάρετε. Μπορείτε να πάρετε την αντίστοιχη της Technique, η οποία, παιδιά, είναι και πιο οικονομική και έχει μέσα και χρωματάρες. Έχω την εντύπωση βέβαια ότι έχει λιγότερα χρώματα. Δεν θα σας λείψω όμως κάτι από τα χρώματα που δεν έχει. Και είναι, παιδιά, αυτή εδώ. Συγκριτικά με τις W7 είναι παράδεισος, είναι ό,τι καλύτερο. Αν λοιπόν έχω να συγκρίνω αυτές τις δύο, ξεκάθαρα θα σας πήγαινα στην Technique, γιατί είναι και η πιο οικονομική από όλες. Έχει τρομερή απόδοση στα χρώματά της, τα μάτια της είναι πολύ πιο ωραία, πολύ πιο βουτυρένια, μπλεντάρονται πάρα πολύ πιο εύκολα. Παιδιά, 100% θα σας πήγαινα σε αυτή την παλέτα. Καλά, για τα χρώματα δεν το συζητάμε, είναι για μένα παράδοσος, μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα. Και περνάω στις υπόλοιπες δύο, οι οποίες είναι της Wycon και της Focalure. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο ξεχωρίζει η Focalure. Η παλέτα της Focalure για μένα είναι η καλύτερη από τις 4 επιλογές στα παρόμοια αυτά χρώματα. Και παρόλο που δεν έχω δοκιμάσει την αντίστοιχη της Huda Beauty και δεν μπορώ ουσιαστικά να εκφέρω άποψη για το πόσο κοντά και πιστό είναι το αντίγραφό της, έχω να σας πω ότι από τις 4 αυτές επιλογές αυτή είναι η καλύτερη σε απόδοση, σε blending, σε διάρκεια. Είναι πραγματικά τρομερή παλέτα. Και αμέσως μετά, με πολύ μικρή διαφορά, έρχεται το dupe της Wycon, το οποίο είναι αυτό εδώ. Έχουν βέβαια και κάποιες παραλλαγές, δηλαδή της Wycon έχει μέσα πιο καφέ, πιο σκούρα χρώματα, οπότε είναι και ίσως και πιο πρακτική, δεν έχει τόσο ροζ, είναι λίγο πιο καφέ η παλέτα. Τρομερή και αυτή η παλέτα, τρομερό το blending, η απόδοση, να μην επαναλαμβάνομαι. Και το πιο σημαντικό, τα glitters σε αυτές τις παλέτες τις τρεις, δηλαδή πέραν της Socialite, δεν πέφτουνε κάτω και χωρίς κόλλα. Οπότε αυτό μου δείχνει ότι έχουν κάνει καλύτερη δουλειά στο να κλειδώσουν τέλος πάντων το glitter στο προϊόν που έχουν βάλει, αυτό το gel, τι είναι τέλος πάντων, με το οποίο έχει φτιαχτεί η σκιά. Και θα περάσω σε μια παλέτα η οποία είναι το καλύτερο πράγμα που συνέβη στη ζωή μου. Μου την έστειλε η Focalure και είναι πάλι από την σειρά Impressionism, αλλά αυτή τη φορά ονομάζεται Crystal. Είναι αυτή η παλέτα η οποία περιέχει αυτές τις αποχρώσεις. Λοιπόν, είναι η πιο ιδιαίτερη παλέτα που έχω δει στη ζωή μου. Τι να σου δείξω τώρα, θα σου δείξω βασικά αυτό. Να σου δείξω αυτό. Η παλέτα έχει μια τρομερά παράξενη ποικιλία χρωματική. Δεν μπορώ να τις καταλέξω ούτε σε πολύ νουντ, ούτε πολύ πολύχρωμη. Είναι κάτι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο. Έχει μέσα ένα γκλιτερωτό, τρομερά παράξενο χρωματάκι. Οι υπόλοιπες είναι μια μίξη από duochrome, matte και sheer. Όχι σιρ, σήμερ, συγγνώμη. Αυτές που με δύο είναι σήμερ, ξεκάθαρα. Έχουν τόσο ωραία απόδοση. Είναι τόσο ωραίο το blending. Γενικά, παιδιά, από Focalure, επειδή ξέρετε ότι γενικά ασχολούμαι με drugstore καλλυντικό, αυτή τη στιγμή, μετά από 3 χρόνια που ασχολούμαι με το καλλυντικό πιο ενεργά, ξεχωρίζω τις εξής εταιρείες σε σκιές. Focalure, Makeup Revolution και Technique. Αυτές οι τρεις για μένα είναι οι top στην απόδοση που έχουν οι σκιές, οι περισσότερες τουλάχιστον. Ό,τι απόχρωση και να έχω χρησιμοποιήσει, την έχω χρησιμοποιήσει 2-3 φορές, όχι παραπάνω. Έχω βγάλει τρομερά πολύ ωραία μακιγιάζ. Προσοχή λίγο με τα Focalure, παιδιά, να μην σας πιάσουν κορόιδα. Υπάρχουν μερικοί πολιτές, επειδή η Focalure υπάρχει και στα eBay, υπάρχει και σε Wish κτλ, που τις
που τα προϊόντα τα έχουν επανάκριβα. Κοιτάξτε καλύτερα στο site το επίσημο για να είστε σίγουροι ότι θα πάρετε το προϊόν στη τιμή που είναι, ρε παιδί μου, η προτινόμενη από την εταιρεία και όχι από τον κάθε πολιτή ξεχωριστά. Και περνάω ασύλου στη τελευταία παλέτα, η οποία δεν είναι, παιδιά, για τα μάτια, είναι όμως για το πρόσωπο και την έχω λιώσει. Δεν ξέρω αν έχω χρησιμοποιήσει πιο πολύ τόσο συστηματικά παλέτα. Πρόκειται για την Cupid's Match Face Palette από εταιρεία Sunkist. Εδώ. Λοιπόν, πάρα πολύ απλή και όμως είναι υπέροχη. Πολλακεύει τρομερά ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες. Έχει δύο πολύ ιδιαίτερα ρούζ, τα οποία και σε ανάμιξη είναι τρομερά. Το συγκεκριμένο είναι σήμερι, το άλλο είναι ματ, που σημαίνει ότι έχεις ένα έτσι λίγο πιο φυσικό αποτέλεσμα άμα τα περάσεις και από τα δύο. Και εσείς έχει ένα εκτυφλωτικό highlighter. Η παλέτα είναι ό,τι χρειάζεσαι, η παλέτα τα έχει όλα, δεν θα σου λείψει τίποτα, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις άμα θέλεις και για ένα πάρα πολύ απλό μακιγιάζ στα μάτια, αν δεν θέλεις να κουβαλήσεις κάπου όταν θα πας έξτρα παλέτα για τα μάτια. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Όταν βαφόμουν και ετοιμαζόμουν να κάνω αυτό το βίντεο, πήγα μέσα στην συλλογή μου και άρπαξα αυτά που πραγματικά με άφησαν τρομερά ευχαριστημένη και μου έκαναν την περισσότερη εντύπωση στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Σίγουρα αν είχα παραπάνω χρόνο να κάνω ένα ψαχτήρι στη συλλογή μου, θα βρίσκα και άλλα πράγματα και μια μεγαλύτερη ποικιλία, τέλος πάντων, και όχι μόνο παλέτες, για να σας δείξω. Ό,τι και να σας έδειξα, μέσα στο διάστημα που λείπω από το YouTube, έχω χρησιμοποιήσει ξανά και ξανά και με έχουν βγάλει άσπρο πρόσωπο. Έχω κάνει πολύ ωραία μακιγιάζ, δείγμα από τη δουλειά μου, γιατί μου είναι πολύ πιο εύκολο να βάφω με χωρίς να υπάρχει κάμερα, υπάρχει στο Instagram, οπότε μπορείτε αν θέλετε να με ακολουθήσετε εκεί, ανεβάζω αρκετά συχνά, όποτε τέλος πάντων με επιτρέπει και η μικρή μου και ο χρόνος μου γενικά, ανεβάζω μακιγιάζ, οπότε μπορείτε να κοιτάξετε και στο Instagram, ίσως για κάποια έμπνευση και ευελπιστώ να κάνουμε και τίποτα εδώ. Θα δείξει πώς θα πάει. Νομίζω είπα πάρα πολλά για κλείσιμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω και ακόμη μια φορά που είστε εδώ μαζί μου. Πραγματικά μου λείπετε πάρα πολύ, να ξέρετε. Θα κάνω μια προσπάθεια να είμαι λίγο πιο συνεπής, αλλά δεν εγγυώμαι τίποτα. Μέχρι λοιπόν την επόμενη φορά να περνάτε τέλεια, να είστε υγιείς, να προσέχετε και θα τα πούμε, ελπίζω, σύντομα σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά, αγάπη μου.